Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, συμμετέχοντας στο ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο FutureEUAqua, έχει αναπτύξει μια έξυπνη λύση για αυτοματοποιημένη μέτρηση του μέσου βάρους της βιομάζας των ψαριών σε φάρμες ιχθυοκαλλιέργειας. Το πρόγραμμα FutureEUAqua στοχεύει στην εξερεύνηση λύσεων για την βιώσιμη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και συγκεκριμένα στην επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος. Τον καθορισμό της κατάλληλης ποσότητας τροφής που πρέπει να χορηγηθεί σε κάθε κλοβό, ώστε από τη μία να υπάρχει αρκετή τροφή για τα ψάρια, αλλά από την άλλη να μην ξοδευτεί παραπάνω τροφή που θα καταλήξει απλά στον πυθμένα της θάλασσας. Και εκτός από το μεγάλο οικονομικό έξοδο για τη φάρμα, αποτελεί και ρυπογόνο παράγοντα για το περιβάλλον. Πρακτικά η ποσότητα της τροφής εξαρτάται από τη βιομάζα των ψαριών που ζει σε κάθε κλοβό, δηλαδή από το συνολικό βάρος των ψαριών. Το σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται σε αυτές τις μονάδες είναι ότι δεν υπάρχει πληροφορία της βιομάζας σε πραγματικό χρόνο, ώστε να χρησιμοποιείται κάθε φορά για τον υπολογισμό της ποσότητας της τροφής κατά τη διαδικασία της ήτησης. Το σύστημα που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων προσπαθεί ακριβώς να στοχεύσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος, κατασκευάζοντας ένα αυτόματο σύστημα καταμέτρησης της βιομάζας σε πραγματικό χρόνο. Πρακτικά το σύστημα βασίζεται σε μια στερεοσκοπική κάμερα που έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και να μετράει μεγέθη αντικειμένων και έχει προσαρμοστεί κατάλληλα για να διαβάζει τις διαστάσεις των ψαριών. Το σύστημα της κάμερας τρέχει ειδικούς αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης που εξετάζουν τα διάφορα καρέ του βίντεο και αναγνωρίζουν patterns ψαριών. Χρησιμοποιώντας τα αναγνωρισμένα καρέ ψαριών, το σύστημα αυτόματα υπολογίζει τις διαστάσεις των ψαριών και αναγάγει την πληροφορία αυτή σε μέσο βάρος σε κάθε κλοβό. Η κάμερα αυτή τοποθετείται μαζί με έναν ενσωματωμένο υπολογιστή μικρού μεγέθους και μερικά ακόμα ηλεκτρονικά κυκλώματα σε ένα υποβρύχιο κουτί κατασκευασμένο από plexiglass, ενώ στο μπροστινό μέρος φέρει γυάλινη επιφάνεια μικρού πάχους για να επηρεάζει την ακρίβεια των μετρήσεων όσο λιγότερο γίνεται. Το υποβρύχιο σύστημα επικοινωνεί μέσω καλωδίωσης με ένα εξωτερικό σύστημα που τοποθετείται στην επιφάνεια της θάλασσας στην άκρη του κλοβού. Το εξωτερικό σύστημα τροφοδοτεί το σύστημα της κάμερας, ενώ παράλληλα επιτρέπει απομακρυσμένη σύνδεση και επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Το σύστημα ανάγνωσης του μέσου βάρου ψαριών εγκαταστάθηκε με επιτυχία στη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της Κεφαλονιάς, που βρίσκεται μέσα στο φυσικό κόλπο του νησιού απέναντι από το Λιξούρι, με τη βοήθεια φυσικά των ανθρώπων της φάρμας, οι οποίοι επίσης συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο FutureEUAqua. Το παρόν σύστημα μεταδίδει στον τελικό χρήστη το μέσο βάρος των ψαριών σε καθημερινή βάση, το οποίο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. Να σημειωθεί ότι επαγγελματικές λύσεις που εστιάζουν στο ίδιο πρόβλημα κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ η λύση που ανέπτυξε η ομάδα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων χρησιμοποιεί πλατφόρμες χαμηλού κόστους που χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό, κατάλληλες για ανάπτυξη εφαρμογών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά την ιχθυοκαλλιέργεια και την εξοικονόμηση της ποσότητας τροφής κατά την καθημερινή σύντηση.